Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα σας λύσω μία ακόμα απορία. Τι είναι διαδικτυακή ταυτότητα και τι είναι διαδικτυακή παρουσία. Ποια χρησιμοποιείτε εσείς τελικά. Όλες οι επιχειρήσεις, άντε θα πω σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα μηνύματά τους. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι λέμε ότι έχουμε διαδικτυακή ταυτότητα. Αυτό μπορεί απλά να θεωρηθεί διαδικτυακή παρουσία. Ξεκινάω λοιπόν με απλά και κατανοητά λόγια να σας πω τι είναι η διαδικτυακή παρουσία. Μιλάμε λοιπόν για επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν περιεχόμενο και το δημοσιεύουν έτσι αυθαίρετα στο διαδίκτυο και υπάρχει πρόσβαση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, δεν υπάρχει συνοχή των αναρτήσεων. Πολλέ φορέ τα μηνύματα που περνούν είναι διαφορετικά μεταξύ του και όλο αυτό λοιπόν είναι η διαδικτυακή παρουσία. Όταν ωστόσο μιλάμε για διαδικτυακή ταυτότητα, τι ακριβώ εννοούμε, εννοούμε ότι υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή. Πάλι μιλάμε για πληροφορία η οποία είναι δημοσιευμένη στο διαδίκτυο, ωστόσο μπορεί να έχει κλειστή ή ανοιχτή πρόσβαση. Όταν λέμε κλειστή, εννοούμε μπορεί να απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο Κοινό. Το περιεχόμενο δημιουργείται μέσα από συγκεκριμένο άξονα, περνάει συγκεκριμένε διαδικασίε έτσι ώστε να καταλήξει στη δημοσίευση. Επικοινωνεί συγκεκριμένου στόχου και μηνύματα και συνήθω στείνεται ένα σκοπό, μια καμπάνια. Είναι αυτή ουσιαστικά η διαδικασία η οποία θα στήσει το brand σα ψηφιακά. Είναι αυτή η διαδικασία που θα περάσει τα μηνύματά σας, τους σκοπούς σας, που θα στήσει το μπραντ σας, που θα μεγιστοποιήσει την αξία του προϊόντος σας, που θα σας κάνει ευραίως γνωστούς στο κατάλληλο κοινό. Γιατί ακολουθώντας πολλέ φορέ τη στάση τη επιχείρηση στην οποία εκπροσωπούμε και ακολουθώντα μια συγκεκριμένη γραμμή, σε βάθο χρόνου πετυχαίνουμε το κοινό το οποίο μα αφορά και μα ενδιαφέρει. Να πω κάπου εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια διαδικτυακή παρουσία τι να κάνουμε, να κάνουμε ανάλυση των αποτελεσμάτων. Πέρα δηλαδή από τη δημιουργία του περιεχομένου, να αξιολογήσουμε και τι αλλεπιδράσει ε, του κοινού και να έρθουμε να δούμε. Τι άρεσε και τι δεν άρεσε έτσι ώστε να κάνουμε βελτιστοποιήσεις και να ακολουθήσουμε να σχεδιάσουμε τα επόμενά μας βήματα. Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist. Ένα ακόμα βιντεάκι μόλις ολοκληρώθηκε. Ακολουθήστε το κανάλι μου στο YouTube ή το Spotify ή όποιο άλλο social εσείς θέλετε. Στείλτε μου μήνυμα ή σχολιάστε μου ακόμα και σε αυτό το βίντεο τι θέλετε άλλο να δείτε από εμένα. Προσπαθώ να σας τα λέω με απλά κατανοητά λόγια και απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το ψηφιακό μάρκετινγκ, ελεύθερο σε επαγγελματίες, ε, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου αλλού νομίζετε ότι μπορώ να σας βοηθήσω, εδώ είμαι εγώ, στείλτε μου, επικοινωνήστε, ακολουθήστε, θα σας πω και άλλα ωραία πραγματάκια, αν φέρω εδώ να σας δείξω τις σημειώσεις μου, έχω μπόλικα πράγματα να μοιραστώ με όλους εσάς. Γεια σας!